Την ικανοποίησή του για τη δημοπράτηση του οδικού άξονα Γιάννενα Κακαβιά εξέφρασε σε δηλώσεις το Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης. Το σίγουρο είναι ότι το έργο πήρε μπροστά. Εμείς ως Περιφέρεια Ηπείρου είμαστε υπερήφανοι γιατί συμμετείχαμε στην όλη διαδικασία ορίμανσης του έργου και χαιρόμαστε που τελικά το Υπουργείο το προχώρησε. Δυστυχώς για πάρα πολλά χρόνια, να σκεφτείτε ότι η αρχική σύμβαση είχε υπογραφεί το 2007, δεν ενδιαφέρθηκε όπως έπρεπε η κεντρική εξουσία και δει το Υπουργείο. Και μάλιστα μετά το 2015 που τα διευρωπαϊκά δίκτυα έπρεπε να έχουν ορισμένο κυκλοφοριακό φόρτο ώστε να γίνουν τετράιχνα, δεν μας υπόθηκε ποτέ και το μάθαμε μετά το 2020. Εκείνα τα κρίσιμα χρόνια δεν έγινε ουδέν και οι μελέτες όταν τις παραλάβαμε ήταν στο επίπεδο του 2010-2011. Τέλος καλό, όλα καλά. Ο δρόμος γίνεται τρίχνος μεν, αλλά με απαλωτριώσεις και κόμβους για τετράιχνη διατομή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί εύκολα μετά, εφόσον οι κόμβοι δεν σου δημιουργούν το πρόβλημα, με μία απλή χρηματοδότηση να γίνει τετράιχνος, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης. Εξάλλου, την καλύτερη λύση αναζητά η Περιφέρεια για την οδική σύνδεση της Ιόνιας Οδού, όπως άλλωστε ανέφερε ο κύριος Καχρημάνης, αναλύοντας τις δυσκολίες που υπάρχουν, επισημένοντας και κενά που προκύπτουν από τις μελέτες που είχαν εκπονηθεί από το Υπουργείο Υποδομών και οι οποίες ξεκίνησαν το 2007. Το τμήμα από Λούρο μέχρι την παράκαμψη του αρχαιολογικού χώρου της Νικόπολης είναι το εύκολο, όπου μπορεί θα γίνει και τετράιχνος και κλειστός και όπου χρειάζεται θα κατασκευαστούν και παράλληλοι δρόμοι. Το δύσκολο τμήμα είναι το πρώτο, ανέφερε ο Περιφερειάρχης. Όπως εξήγησε, τα τεύχη της μελέτης που είχε εκπονηθεί χωρίς να ολοκληρωθεί από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουν ένα πολύ μεγάλο προϋπολογισμό, ο οποίος ξεφεύγει από τις οικονομικές δυνατότητες που έχει η Περιφέρεια Ηπείρου μέσα από το ΕΣΠΑ. Το ύψος του έχει καθοριστεί, όπως σημείωσε, από τον τρόπο που έχει γίνει η ανάθεση με εκδήλωση ενδιαφέροντος μελέτης το 2007 που δεν προέβλεπε έκπτωση. Η δε πληρωμή των μελετητών ήταν συνάρτηση του προϋπολογισμού του έργου. Μια τέτοια διαδικασία δεν ευνοεί να τελειώσει μια μελέτη, αλλά ούτε δίνει λύσεις παραδεκτές ως προς τη βέλτιστη οικονομική λύση, υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης και συνέχισε. Πήραμε τα τεύχη, είδαμε κάποια πράγματα, διαπιστώσαμε ότι δεν έχουμε τέτοιες οικονομικές δυνατότητες και ορίσαμε τεχνικό σύμβουλο. Είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε την καλύτερη λύση, ώστε να έχουμε ένα δρόμο σίγουρο, ένα δρόμο που θα λύνει όλα τα τοπικά θέματα. Δεν πρόκειται να δοθούν χρήματα σε δαπάνες που τελικά θα έχει αποτέλεσμα να μην γίνει ποτέ το έργο. Ο Περιφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι προβλημάτισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι μόνο ο κόμβος στη γέφυρα Καλογύρου, σύμφωνα με τη μελέτη του Υπουργείου, προϋπολογίστηκε μεταξύ 13,5 και 15 εκατομμύρια ευρώ, ποσό στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί η Περιφέρεια. Τα ποσά αυτά είναι έξω από τις δικές μας προδιαγραφές και είμαστε υποχρεωμένοι να ψάξουμε την καλύτερη οικονομική και τεχνική λύση, επανέλαβε προσθέτοντας ότι μία από αυτές είναι και η παλιά πρόταση του τότε βουλευτή πρέβεζας του ΠΑΣΟΚ, Βαγγέλη Παπαχρήστου, για χάραξη πίσω από τα βουνά. Παράλληλα, με αντικείμενο τη μη λειτουργία του χιτή Άρτας και των σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του ειδικού γραμματέα για το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης Γεωργίου Ζερβού, του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχρημάνη, του Προέδρου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Νίκου Καλατζή και υπηρεσιακών παραγόντων. Όπως ανέφερε ο Περιφερειάρχης, από την συζήτηση που έγινε προέκυψε ότι πρέπει άμεσα να λειτουργήσουν οι ΣΜΑ, τουλάχιστον για το δοκιμαστικό εξάμεινο για το οποίο έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις, ώστε να παραλυφθούν τα έργα καθώς και τα υλικά για το ΣΜΑ Πρέβεζας που πρέπει να κατασκευαστεί από το ΦΟΣΒΑ. Ζητήθηκε να αναλάβει τις ευθύνες η εταιρεία που προμήθευσε τον εξοπλισμό, αλλά και όλοι εμείς τις δικές μας ευθύνες, γιατί διαφορετικά το Υπουργείο έχει τη λύση να πάει σε όλα όργανα που θα δημιουργήσουν καταστάσεις που δεν θα είναι καλές για την περιοχή μας, κατέληξε ο Περιφερειάρχης. Τέλος, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι το ΤΕΘΑ γνωστοποίησε την απόφασή του για την παραχώρηση με μίσθος στην περιφέρεια του πρώην στρατοπέδου Αθανασιάδη Πρέβεζα στην περιφέρεια για διάστημα 30 ετών. Πρόθεση της περιφέρειας, είπε ο κ. Καχρημάνης, είναι από κοινού με το Υπουργείο Πολιτισμού να προχωρήσει εργασίες αναστήλωση του στρατοπέδου. Ερωτηθείς για τη συζήτηση παραχώρηση του στρατοπέδου Βελισσαρίου στα Γιάννενα, σημείωσε. Συμμετέχουμε και εμείς στη συζήτηση. Στις διάφορες προτάσεις που έχουν γίνει, μιλάνε και για τη μεταφορά του κτηρίου της περιφέρειας στο Βελισσάριο. Είναι ένα θέμα που και εμάς μας προβληματίζει και θέλουμε να είμαστε μέσα στο γίγνεσθε της περιοχής. Το ΤΕΘΑ, όταν δεν δίνει κάτι με ενίκιο όπως έγινε με τα στρατόπεδα του Αγίου Ανδρέα στην Πρέβεζα και Παπακώστα στην Άρτα, ζητάει πολεοδόμηση. Αυτό σημαίνει ότι το 50% ανήκει σε αυτούς και το άλλο 50% στο φορέα που θα κάνει την πολεοδόμηση. Γίνεται μια συζήτηση. Θα δούμε πού θα καταλήξει. Η διαπραγμάτευση είναι πολύ σκληρή εκ μέρους του ΤΕΘΑ με τους κανόνες που έχει.